Με το ποδόσφαιρο ασχολείσαι? Ναι. Δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα, αλλά τώρα, εκεί μεγάλωσα. Εντάξει, συγγνώμη, τώρα εσύ μόνη σου τώρα. Βάζεις το χέρι, αυτό. Και, τι γελάς. Πού πήγε το μυαλό σου? Μα τι δεν ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο? Λίγο. Τώρα τα μαθαίνω. Προσπαθώ δηλαδή να. Σε πάντα είχατε. Εντάξει, ας το αφήσω αυτό γιατί δεν θέλω να ξεκινήσουμε έτσι προς Θεού, αλλά ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο. Ασχολούμαι κάτι λίγο. Και εδώ έχεις αλλάξει τη ζωή σου με το ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτό που βλέπω και φημολογείται και τώρα πέρα από την πλάκα, επειδή σε έχω δει και σε φωτογραφίες, ότι βρίσκεσαι σε σχέση με τον Γιώργο τον Σαμαρά. Έναν παίχτη που αγαπάμε πάρα πολύ εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι. Καταπληκτικός παίχτης, θέλω να σου πω. Να του στείλουμε πάρα πολλά φιλιά. Τώρα είναι στην Κρήτη ο Γιώργος. Ναι. Στην Κρήτη τι κάνει? Ανήκει στην ομάδα διοίκησης του ΟΦΗ. Α, μπράβο. Είναι καταγωγή του Γιώργου από την Κρήτη? Εκεί γεννήθηκε. Μάλιστα. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ. Και ΟΦΗ κάνει έτσι και έναν αγώνα φέτος πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Οπότε μπράβο του Γιώργου που γύρισε. Γιατί ο Γιώργος είναι ένας από τους Έλληνες που μας τίμησαν πολύ ποδοσφαιρικά στην Ευρώπη. Ναι, είναι. Και εσύ είσαι ερωτική μετανάστρια. Έτσι λέγαμε δηλαδή, πλέον. Ήρθες επαγγελματική μετανάστρια στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και μετά έγινες ερωτική μετανάστρια στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί κάνεις αυτό που λέει η καρδιά σου. Αυτό κάνω. Και αν αρχίσει η δουλειά τώρα εδώ στην Αθήνα? Θα τα συνδυάσουμε κάπως. Θέληση υπάρχει, οπότε όταν υπάρχει καλή θέληση. Αυτό